ξεκινήσω από το Καρμελού. Κάθομαι δίπλα στον κύριο Γιάννη που έγινε Γιάννης Γιάννα. Δεν είχα τον πολύ καιρό από 23 χρόνια εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν 23 χρόνια δεν μπορώ να κάθομαι σε πάγο. Γιατί αυτή η δουλειά είναι πολύ ψηφοφόρη. Είναι την Γιάννη γιατί και ο Γιάννης είναι διευθυντές και προπονητής στην Ελλάδα Σουμάδης και στην Ελλάδα Σουμάδης. Είναι εκεί που καθόμαστε δίπλα δίπλα και μιλάμε αυτή τη στιγμή. Προς σεβασμό, δεδομένως. Εκεί και τα το Βουσάπι είναι πολύ καλή ομάδα, είναι και την υπερβολική αλήθεια, είχε την υπερβολική στο πρώτο μήκονο, με την ημέρα του πρώτου. Τώρα θα δημιουργήσει ευκαιρίες, να είναι κάποιες φάσεις και δεν γνωρίζω. Ήταν πέντε με δυο, ήταν κοντά στον κύριο Μιλιάνη, δεν θέλω να πω για τον διευθυντή, γιατί δεν μίλησα στα τρία προηγούμενα παιχνίδια για τη διευθυνσία. Θα σας μιλήσω και τις οχτές βάλες είχαμε και την διευθύνσαμε και χάσαμε στο 90. Μπορεί να είναι αυτό. Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα, στο πρώτο μήνυμα, ο Σίγουρο του Μουσάβη και μια ελαφριά υπεροχή. Είναι μικρές ευκαιρίες και εμείς μια-δυο ευκαιρίες που κάνουμε στην πρώτη ευκαιρία και εκδίσαμε να σκουράζουν. Στο δεύτερο μήνυμα, η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά διαχειριζόμαστε ένα παιχνίδι. Βάζουμε σκοπιμότητα, το μόνο που ότι βάλαμε σκοπιμότητα. Εμείς κερδίσαμε την πρώτη αγωνιστική 7 Σεπτεμβρίου και έχουμε 2 Νοεμβρίου και δεν έχουμε κάνει μια δεύτερη νίκη. Ήταν πάρα πολύ νίκη, θα τη διαβάσουμε να πάρει την αγώνα. Βλέπουμε πάρα πολύ. Έχουμε ένα ελληνικό συνόλο με λίγου έμπειρου παίκτε. Ηρωικοί παίκτε, πολλά συγχαρητήρια στου παίκτε και με 10 παίκτε ανταποκριθήκαμε. Παίξαμε σαν μια μεγάλη ομάδα, έμπειρη ομάδα που πρέπει να παίξει έτσι ένα παιχνίδι στο μισό του γήπεδο. Να βάλει και λίγη σκοπιμότητα, τι να κάνουμε με βαθμού παίζουμε και το να παίζει καλά και να μην παίρνει βαθμού δεν λέει τίποτα. Αυτό ήταν το δεύτερο μήκονο. Αυτό το παιχνίδι ήταν ένα το παιχνίδι, ένα δυνατό παιχνίδι στο δεύτερο μήκονο. Προσπάθησε στο Μοξάρτ, δεν μπόρεσε να βρει λύσει μπροστά με τη συμβαγή μου δικιά μα. Εύχομαι στον κύριο Γιάννη να βοηθάει το ποδόσφαιρο, να συνεχίσει να προχωρήσει ομάδε και ό,τι καλύτερο.